Να συνδεθούμε με τον Γιώργο Καρελιά, τον συνάδελφο. Κύριε Καρελιά, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι δύο πράγματα. Θα τα αναλύσουμε, να πάμε και στο δεύτερο και να μας κάνετε σχόλια και τα δύο μαζί. Το ένα είναι αυτό που το ακούτε τόση ώρα. Ποια είναι τα ονόματα, πού τα ξέρεις τα ονόματα, τι σου έδωσε ο Ράμος, δεν γράφει μέσα τα ονόματα, δεν γράφει τα κινητά, πώς το καλό το ξέρεις, το οποίο μέχρι Τετάρτη Δημοτικού πάει το επιχείρημα αυτό, παραπάνω δεν πάει. Δηλαδή είναι... Εντάξει, νομίζω ότι για έναν που παρακολουθεί στοιχειοδός αυτήν την υπόθεση και όσα έχουν και δημοσιευθεί το τελευταίο διάστημα, αυτό που επιχείρησε να κάνει ο Πρωθυπουργός ήταν πράγματι πενταριώδες. Ξέρετε γιατί? Όχι για το λόγο που το απάντησε ο Τσίπρας ή για το έγγραφο που δώσα στη δημοσιότητα, μα δύο από τα πρόσωπα αυτά, δύο, ο Χατζηδάκης και ο Φλώρος, το έχουν παραδεχτεί. Δημόσια έχει γίνει αυτό. Ο Χατζηδάκης το είπε δημόσια, ότι ξέρω και είναι απεχθές πώς το είπε. Ο δε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων έβγαλε και ανακοίνωση μέσω του ΓΕΘΑ. Τι πράγμα συζητάμε τώρα, αν υπάρχουν τα ονόματα στην επιστολή? Μα ο Χατζηδάκης, ο Φλώρος, είναι βεβαιωμένο ότι είχαν παρακολουθηθεί. Δεν νομίζω ότι αξίζει παραπάνω να το πούμε. Νομίζω ότι είναι πεδαριώδες το επιχείρημα που χρησιμοποιήσε ο Μητσοτάκης. Κυριολεκτικά πεδαριώδες. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε, χαρακτήρισε τις υποκλοπές νόμιμες. Λοιπόν, είπε, ο κύριος Δράμος αναφέρεται στη νομιμότητα των επισυνδέσεων, ναι ή όχι? Οι επισυνδέσεις αυτές ήταν νόμιμες. Και αμέσως μετά είπε ότι δεν ήξερε για τις παρακολουθήσεις. Να υποθέσουμε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν, γιατί έχετε αυτά τα στοιχεία εσείς και εγώ όχι? Γιατί δεν έγινα εγώ αποδέκτης ποτέ καμιάς τέτοιας πληροφορίας? Γιατί, κύριε Τσίπρα, γιατί μήπως γνωρίζατε από πριν τα ονόματα? Εσείς έχετε τα στοιχεία, εγώ δεν τα έχω. Τώρα εδώ το υπονοούμενο του Πρωθυπουργού είναι ότι τις έκανε τις παρακολουθήσεις ο Τσίπρας, εδώ πραγματικά... Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το στοιχείο που είναι πολιτικό και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν πολύ παίζει, θα σας το πω εγώ τώρα. Εάν ο Πρωθυπουργός παραδεχτεί ότι οι παρακολουθήσεις ήταν παράνομες, ανοίγει άλλο κεφάλαιο. Ανοίγει νομικό κεφάλαιο. Δεν μπορεί να το παραδεχτεί αυτό, γιατί ξέρετε... Οι ποινικές ευθύνες που λέμε. Βέβαια. Εάν μετά τις επερχόμενες εκλογές έχουμε άλλη σύνθεση στη Βουλή και η Βουλή αποφασίσει να διερευνήσει αυτό το σκάνδαλο και ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ότι οι υποκλοπές ήταν παράνομες, τότε ανοίγει η πόρτα για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Και μετά, αυτό είναι το μυστικό όλο. Και εκεί, αν γίνει αυτό, αρχίζουν να μπαίνουν μετά οι ερμηνείες Βενιζέλου, τι είναι νόμιμο, ναι, τι δεν είναι, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Εκεί, αλλά μην πάμε στο Βενιζέλου ακόμα, γιατί το έχουμε... Ναι, είναι νομικό το θέμα, εκεί θα αποφασίσει το περίφημο δικαστικό συμβούλιο, αλλά αυτά είναι πολύ μακρινά πράγματα. Το πολιτικό συμπέρασμα και από τη σημερινή συνεδρίαση, νομίζω είναι πάρα πολύ προφανές. Παρότι ο κύριος Μητσοτάκης, οι βουλευτές του, οι υπουργοί του, το κόμμα του ολόκληρο, η κυβέρνησή του λένε ότι οι υποκλοπές, εντάξει, δεν είναι σοβαρό θέμα, δεν πολύ ενδιαφέρουν τον κόσμο, τον ενδιαφέρει ακρίβεια. Από την άλλη, ο τρόπος που το αντιμετωπίζουν δείχνει μεγάλη ανησυχία. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ανησυχούν πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα. Και για την ποινική του διάσταση, σας ξαναλέω, δεν ξέρουμε τη σύνθεση της Βουλής μετά τις εκλογές. Σας θυμίζω ότι το 89 έγινε κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να διερευνηθεί τότε το περίφημο σκάνδαλο Κοσκοτά. Τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και δύο κόμματα της Αριστεράς, συμφώνησαν. Και έγινε ειδική κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Αυτό είναι το ποινικό σκέλος το οποίο το αφήνουμε. Το πολιτικό σκέλος είναι η ανησυχία για το πόσο μπορεί και ποια επίπτωση μπορεί να έχει στο αποτέλεσμα των εκλογών αυτό το σκάνδαλο. Μπορεί να μην ενδιαφέρει το 90 και το 100% του εκλογικού σώματος, όμως ενδιαφέρει ειδικά εκλογικά κοινά. Και βλέπετε πόσο μεγάλη ανησυχία υπάρχει για αυτά που λέει ο Βενιζέλος. Στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση έχουν σκυλιάσει για τον Βενιζέλο, για να το ξέρετε. Τους πονάνε πάρα πολύ αυτά που λέει.
και από την πολιτική πλευρά και από την νομική πλευρά. Από την πολιτική πλευρά, γιατί βλέπετε, φάνηκε νομίζω και από την τριήμερη αυτή συζήτηση, αλλά είχε φανεί και όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει κανένα σύμμαχο η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Να το πούμε. Όχι, σύμμαχο δεν έχουν. Είναι όλοι απέναντί του. Όλα τα κόμματα είναι απέναντί του. Ακόμα και το Πασόκ, το οποίο υπολόγιζε και μπορεί και να υπολογίζει ακόμα για σύμμαχο, για κυβερνητικό σύμμαχο, βλέπετε ότι είναι κάθετα απέναντί του. Δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικά, θα μου πείτε. Δεν μπορούσε να είναι. Τον αρχηγό του παρακολουθούσαν. Εδώ έτσι, τώρα το Βενιζέλο, πώς να πούμε και το ρεπορτάζ, επειδή ο κόσμος, Γιώργο, μπορεί να μην το παρακολουθεί. Ναι, μπορεί να μην το ξέρει. Όταν. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ειρωνευόταν τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, είπε την περίφημη φράση, δεν είναι παντογνώστης. Ότι πρέπει να παραδεχτεί, αν και ξέρω ότι του είναι δύσκολο αυτό. Αλλά ναι, πρέπει να παραδεχτεί και αυτός ότι δεν είναι παντογνώστης. Και ότι είχε κάνει νομική κολοτούμπα, στην αρχή έλεγε παράνομη την παρακολούθηση Ανδρουλάκη και μετά την είπε νόμιμη. Του απαντάει λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος. Γι' αυτό σας λέω ότι ειδικά η περίπτωση Βενιζέλου, ο οποίος σας θυμίζω στους τηλεθεατές σας, ήταν ο πρωτεργάτης του αντισύριζα μετόπου. Ήταν πρωτεργάτης ο Βενιζέλος. Βεβαίως. Τώρα λοιπόν, αυτά που λέει ο Βενιζέλος τους έχουν εξοργήσει, γιατί τους αφαιρεί όλη την νομιμοποιητική βάση και για το αντισύριζα μέτωπο και για τα νομικά πλοκάμια. Είναι πολύπλοκο το θέμα, είναι δύσκολο το θέμα. Επαναλαμβάνω. Εξάλλου υπάρχει και σύνδεση, φιλική, νομική φιλία μεταξύ του κυρίου Ράμου και του κυρίου Βενιζέλου. Είναι κάτι που έχει υποθεί. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το επίμαχο. Νομίζω το επίμαχο είναι... Το ότι ξυλώνεται σιγά σιγά η ηγεμονία του κυρίου Μητσοτάκη στο κέντρο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει ηγεμονία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σύγκρουση στο χώρο αυτό. Υπάρχει μεγάλη σύγκρουση. Γι' αυτό βλέπετε, όσοι έχουν απομείνει στο αντιστήριζα μέτωπο, εκτός Νέας Δημοκρατίας εννοεί, αυτούς που εγώ λέω ακροκεντρώους, αυτοί έχουν γίνει έξαλλοι με το Βενιζέλο. Και γι' αυτό λένε και άμα διαβάσετε τις αναρτήσεις τους, περίπου λένε ότι ο Βενιζέλος έχει καταντήσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το τελευταίο επιχείρημα. Δεν είναι και η πρώτη γραμμή στελεχών. Ας πούμε, δεν έχει εμφανιστεί ο κ. Σημίτης. Το ανώτερο στέλεχος είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Λιγότερο υψηλό στέλεχος ο κ. Φλωρίδης. Ναι, δεν μπορεί να είναι άλλα στελέχη από εκεί και πάνω. Οι δύο αυτοί που αναφέρατε, η Διαμαντοπούλου και ο Φλωρίδης, είναι εκτός. Δεν είναι. Είναι πλέον στην πλευρά Μητσοτάκη. Αυτό είναι σαφέστατο. Δεν συζητάμε για στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Να αναφέρουμε, να ξεκαθαρίσουμε και την απάντηση του κυρίου Βενιζέλου. Θα μας την πεις, Κώστα, εσύ. Η απάντηση του κυρίου Βενιζέλου είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ούτε καν επιμελής αναγνώστης και ότι δεν έχει αλλάξει αυτός φέση, αλλά όποιος διαβάσει τα κείμενα θα καταλάβει ότι μάλλον η κυβέρνηση άλλαξε φέση σχετικά με το ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι ο Βενιζέλος ειρωνεύεται εδώ τον Πρωθυπουργό. Είναι προφανές, είναι το χιούμορ. Ναι, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει νομικά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, δεν ξέρουν όλοι οι αρχηγοί νομικά. Ναι, αλλά και εμείς δεν ξέρουμε νομικά, αλλά την απάντηση δεν θέλει να την καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Βενιζέλος του λέει ότι στο νόμο σου, βρε άνθρωπε, έχεις βάλει διαφορετική μεταχείριση. Έτσι, για τους βουλευτές, γιατί ζητάς την άδεια του Προέδρου της Βουλής. Ακριβώς. Πώς μου λες ότι έχω εγώ άδικο, εσύ πίστατε κάπου από εσά. Εδώ θα παιχτεί η νομιμότητα, επαναλαμβάνω, εάν φτάσουμε ποτέ να διερευνηθεί η υπόθεση. Είναι ένα ζήτημα αυτό ανοιχτό, γιατί ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για κάθαρση. Ναι, το οποίο θα είναι ανοιχτό εάν η επόμενη Βουλή έχει πλειοψηφία η οποία θα αποφασίσει να διερευνήσει αυτό το σκάνδαλο. Έτσι θα μείνει αυτό. Έτσι θα είναι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αν δεν υπάρχει αυτή η πλειοψηφία, θα κουκουλωθεί. Ξέρετε γιατί θα κουκουλωθεί? Αν πάμε και σε δεύτερες εκλογές, υπάρχει ο κίνδυνος να κουκουλωθεί εντελώς νόμιμα και συνταγματικά. Νομίζω, έχω μια μικρή επιφύλαξη, ότι λέει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ότι αν μεσολαβήσουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, δύο εκλογικές περίοδοι, το παραγράφονται αυτά. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη αν είναι έτσι, αλλά νομίζω έτσι είναι. Γι' αυτό στις πρώτες εκλογές η πλειοψηφία που θα υπάρχει θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτό το θέμα. Άρα πρέπει να υπάρξει μια πλειοψηφία και μια κυβέρνηση, έστω και σύντομη, ας το πούμε κάπως έτσι. Πλειοψηφία της Βουλής σίγουρα πρέπει να υπάρξει. Πρέπει η πλειοψηφία της Βουλής να αποφασίσει εάν θα διερευνήσει αυτό το σκάνδαλο ή θα το αφήσει. Όμως αυτό, Γιώργο, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Τελειώνουν όλα. Το αντιλαμβάνομαι. Συγγνώμη, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα. Προφανώς. Η Βουλή θα συγκροτηθεί σε σώμα. Ναι. Αλλά
η κυβέρνηση θα υπάρχει για να το, για να το εισηγηθεί αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση. Μπορεί να το κάνει η Βουλή χωρίς να είναι η κυβέρνηση. Η Βουλή να αποφασίσει πράγματα χωρίς να έχει συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, όχι. Θα πρέπει να συγκροτηθεί, να έχουμε κάποια κυβέρνηση. Όπως έγινε το 89, είχαμε κυβέρνηση. Υπήρχε κυβέρνηση που έβγαλαν οι εκλογές. Συνεργασία τριών κομμάτων. Χωρίς να υπάρχει κυβέρνηση είναι δύσκολο να προχωρήσουν όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως, οι πρώτες εκλογές θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες, όχι μόνο για τα ποσοστά που θα δώσουν στα κόμματα και για να δούμε αν και ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί, αλλά και για να δούμε εάν θα διερευνηθεί το σκάνδαλο. Γιατί αν δεν διερευνηθεί, επαναλαμβάνω, υπάρχει ο κίνδυνος να παραγράφουν όλα. Ωραία. Να μην γίνει τίποτα μετά και όλοι να πάνε σπιτάκι τους και ο κύριος Κοντολέων και η κυρία Εισαγγελέας, πώς τη λέμε. Η κυρία όλοι αυτοί να μην διερευνηθεί. Μπορεί οι άνθρωποι, μπορεί τελικά όλα αυτά να είναι νόμιμα και να εμείς να λέμε τώρα υπερβολές. Αλλά πρέπει να διερευνηθεί. Δεν είναι δυνατόν. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο εδώ και 30 χρόνια, αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Δεν έχουμε άλλο τέτοιο σκάνδαλο. Από τη Χούντα μάλλον το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αυτό τέτοιου είδους δημοκρατίας. Γιατί είχαμε και την περίοδο 89, την υπόθεση Μαυρίκη, Γρυλάκη κλπ. Ούτε τότε διερευνήθηκε, γιατί θυμάμαι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τα σταμάτησε. Αυτά δεν ήθελε. Είχε κερδίσει εκλογές, ήταν πώς το λέμε, θριαμβευτής, δεν το πήγε παρακάτω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επαναληφθεί αυτό. Αν η κυριαρχία της Βουλής το επιτρέπει, το σκάνδαλο πρέπει να διερευνηθεί κατά την άποψή μου. Αυτό θα λοιπόν είναι κόλαφος για τους θεσμούς, εάν αυτό μείνει αδιερεύνητο. Αυτό λοιπόν είναι μια ανησυχία που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Σωστά. Βέβαια. Ασφαλώς πρέπει να την έχει. Γιατί δεν ξέρει τη σύνθεση της Νέας Βουλής. Μπορεί να ελπίζει ότι θα την ελέγχει ο ίδιος τη Νέα Βουλή. Αλλά μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Άμα δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να βρεθεί. Δεν είναι απαραίτητο να μην πάει καλά. Μπορεί να πάει καλά. Μπορεί να είναι πρωτοκόμμα, αλλά η σύνθεση της Βουλής να είναι διαφορετική. Μάλιστα. Δηλαδή τα υπόλοιπα κόμματα να έχουν πλειοψηφία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει 120-130 βουλευτές, δεν μπορεί να έχει παραπάνω. Mm-hmm. Όσο ποσοστό και να πάρει. Οι άλλοι θα έχουν περισσότερα. Mm-hmm. Δύο στοιχεία του ρεπορτάζ του σημερινού. Λέει ο κ. Τσίπρας ότι η επόμενη Βουλή, ότι στην επόμενη Βουλή δεν θα είναι Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Και στην πρώτη συνεδρίαση ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάπτει στα υπουργικά έβρανα, στα κυβερνητικά έβρανα, αλλά και θα δούμε ποιος, αλλά εκεί πρέπει να καθίσει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Λίγο νωρίτερα, Γιώργο, ναι. Το λέω για τον κόσμο, γιατί δίνουμε ταυτόχρονα και το ρεπορτάζ. Ο κ. Κουτσούμπας είπε πως υπάρχουν σχέδια και διεργασίες για κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ με τμήματα της Νέας Δημοκρατίας ή και με την ίδια τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Δεν νομίζω ότι αντέχει σε σοβαρή κριτική αυτό που είπε. Αν το είπε έτσι ακριβώς ο Κουτσούμπας, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς το είπε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια πάγια έτσι, θέση του ΚΚΕ που θέλει να βλέπει μερικά πράγματα τέτοια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι αν σχηματιστεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, δεν θα φτάνουν τα κουκιά για να σχηματιστεί. Πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα έκπληξη. Άρα θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα. Θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα και ενδεχομένως, με βάση αυτά που βλέπουμε σήμερα, να έχει και την ανοχή του ΚΚΕ. Δεν ξέρω γιατί το λέει έτσι ο Γενικός Γραμματέας του, αλλά χωρίς την ανοχή του ΚΚΕ είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε 151 και πάνω. Εκτός αν έχει μπει ο κ. Βαρουφάκης στη Βουλή. Ναι, και με τον Βαρουφάκη ίσως χρειαστεί η ανοχή του ΚΚΕ. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Στην απλή αναλογική, ξέρετε, είναι δύσκολα. Στην απλή αναλογική είναι δύσκολο να φτάσει στους 151. Είναι δύσκολο. Θέλει ένα άφρισμα περίπου στο 47%. Ακριβώς. Πάνω κάτω. 46-47 εκεί. Δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί αυτό. Ειδικά στις πρώτες εκλογές, για τις πρώτες μιλάμε. Στις δεύτερες είναι άλλο το τοπίο, αλλά αν πάμε στις δεύτερες, θα συζητάμε από διαφορετική θέση. Για να κλείσουμε τα θέματα των κομμάτων, να πούμε ότι συγκρουστεί για δύο θέματα το κοινάλ με τον κύριο Μητσοτάκη. Το ένα ήταν για την αναφορά του κύριου Μητσοτάκη στο 89 στον κύριο Παπανδρέου, στον Ανδρέα Παπανδρέου, στο Μένιο Κουτσόγιωργα. Και στον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος είναι και τώρα συνήγορος
σε αρκετές υποθέσεις που αφορούν τις παρακολουθήσεις. Υπήρξε και για αυτό το θέμα ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Κινάλ, αλλά και ανακοίνωση του κ. Αντουλάκη, γενική, η οποία ως ας πούμε πιο αιχμηρό σημείο έχει το ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε το πολιτικό ανάστημα να αναμετρηθεί με τη βαρύτητα της ευθύνης του για τη θεσμική εκτροπή. Επίσης, να πούμε ότι έχει προκαλέσει εντυπώσεις πέρα από την αναφορά αυτή του κυρίου Κουτσούμπα για μια κυβέρνηση εργασίας όλων, τουλάχιστον των τριών πρώτων, και η αναφορά της κυρίας Παπαρίγα για την ΕΕΠ και το πώς έχουν γίνει οι διαρροές των ονομάτων που παρακολουθούνταν, των προσώπων που παρακολουθούνταν. Τώρα, θα ήθελα ένα σχόλιο πριν αφήσουμε. Να θυμίσουμε τον κύριο Ματζουράνη, επειδή είναι ζωή, δεν είναι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου που δεν μπορεί. Που ξέρουμε ότι αφόβηκε στο δικαστήριο. Ο κύριος Ματζουράνης είναι αθώος στην υπόθεση για την εμπλοκή του αυτή. Υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου. Ομοφόνος δε. Ναι, νομίζω ότι μια και το αναφέρεται αυτά τα παλιά, ότι έκανε και ένα λάθος ο Πρωθυπουργός. Δεν τα ξέρει καλά. Για το ένοχος Ιβλάξ. Ναι, δεν είναι. Δεν το είπε έτσι ο Μακαρίτης Οδεγόπουλος, ο εκδότης της αυτοδοτυπίας, εγώ που το ήξερα πολύ καλά. Εσείς εργαζόσαν στην Ελευθερωτυπία τότε και ήσασταν κορυφαίος πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας. Ήμουνα από τότε πολιτικός συντάκτης, ειδικά στην περίοδο του 89, πράγματι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν εννοούσε τον Παπανδρέο ο Οδεγόπουλος και δεν είπε ένοχος. Ήταν συνένοχος η Βλάξα. Αναφερόταν σε Μακαρίτη υπουργό. Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Ας μην τα ανασκαλεύουμε τώρα όλα αυτά. Αλλά πάντως ο πρωθυπουργός μου κάνει εντύπωση που δεν βουλεύτηκε ένα παλιότερο εκεί να του πούνε. Έχει διάφορους παλιούς εκεί δίπλα, θα το ξέρανε. Δεν εννοούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου πάντως ο Τεγόπουλος. Είναι σαφές αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ιστορία τώρα. Δεν έχει μεγάλη βάση. Τώρα, όσο για τα υπόλοιπα που μου διαβάσατε για τις εκτιμήσεις. Εγώ σας ξαναλέω ότι νομίζω ότι αυτά που λέει το ΚΚΕ δεν αντέχουν, δεν μπορεί να γίνει τέτοια κυβέρνηση. Δηλαδή ένα κομμάτι ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ, μου λέτε εσείς, λέει το ΚΚΕ. Και με το ΠΑΣΟΚ. Δεν γίνεται. Αυτά είναι λίγο η επιστημονική φαντασία νομίζω. Νομίζω τα μέτωπα θα είναι καθαρά. Ή θα γίνει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με το ΠΑΣΟΚ ή με τον κύριο Βελόπουλο. Με το ΠΑΣΟΚ το θεωρώ περίπου απίθανο. Μετά από όσα έχουμε σολαβήσει, και όχι μόνο τώρα, αλλά και μετά από αυτό που έπαθε το Πασόκ από το 2012, από τη κυβέρνηση του 2012. Δεν το βλέπω να πηγαίνει το Πασόκ ξανά με τον κύριο Μητσοτάκη. Απομένει λοιπόν ο μόνος συνεταίρος του κύριου Μητσοτάκη να είναι ο κύριος Βελόπουλος. Δεν βλέπω κάτι άλλο να μπορεί να γίνει. Ή από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι αν τα νούμερα βγαίνουν, θα μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ. Και με όποιον άλλον προαιρείται που λέμε. Αυτό όμως θα πρέπει να το επιβεβαιώσει η ψήφος του ελληνικού λαού. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νικήσει τις εκλογές. Πρέπει να νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές για να διευκολυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Αν είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δεν θα βγαίνουν και τα κουκιά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, γεια σας. Καλώς βράδυ, καλώς Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.